Υπουργέ, αναλαμβάνει στην ηγεσία της Δημοκρατίας μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον λαό μας, για τον τόπο, για την Ευρώπη, για τον Βούρο. Αλλά είμαι βέβαιος και ως τέτοιο μου ελληνική αδειά, η θητεία σας ως αρχηγού αυτής της μεγάλης παράταξης να στεφεί από επιτυχία και δεν χρειάζεται να σου πω ότι σε αυτήν την καινούργια περίοδο που εγκαινιάζεις θα βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις. Το κάνω εξάλλου ως εκ της θέσεώς μου απέναντι στον τόπο, γιατί πάντα η Ελλάδα είναι στην καρδιά μου, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ είναι και οι πολιτικές μου ρίζες και πραγματικά το έχω με την καρδιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τα καλά σου λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ με την καινούρια μου ιδιότητα ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι συναντιόμαστε τόσο σύντομα. Δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της πολύ καλής σχέσης που έχουμε, αλλά και του πολύ έντονου προσωπικού ενδιαφέροντος που έχω για το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για το θέμα αυτό το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη και φυσικά και την Ελλάδα. Είχαμε γίνει όλοι τον περασμένο μήνα κοινωνοί διαφόρων ανησυχητικών φημών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι στην Ευρώπη σκέφτονται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Και βέβαια θα ήθελα και μια συγκεκριμένη ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία αντιμετωπίζει το μεγάλο αυτό πρόβλημα, καθώς έχει αναλάβει πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τις οποίες φαίνεται μέχρι σήμερα να μην τηρεί στο βαθμό τουλάχιστον που θα επιθυμούσαμε. Προσβλέπω σε κάθε περίπτωση σε μια εξαιρετική συνεργασία, η οποία την θεωρώ απολύτως δεδομένη και όχι μόνο ως αποτέλεσμα της εξαιρετικής προσωπικής σχέσης την οποία έχουμε.